Κρίκο τον Κρίκο. Μεγαλώνει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, τα ευρωατλαντικά που υποστηρίζουν την άνταξη της χώρας μας στους ημερεϊστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλώνουν την αλυσίδα με την οποία δένουν το λαό μας. Είναι η αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Ετοιμάζονται να στείλουν και προσωπικό στρατιωτικούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εμπλέκουν τη χώρα μας με όποιον τρόπο μπορούν σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια και στους πολέμους των ημπεριαλιστών. Σήμερα μάλιστα γελιοποιήθηκαν αυτές τις μέρες όλοι όσοι μας λένε ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας μας. Τα τόσα γελία και φεδρά που έλεγε τόσες μέρες ο Ερντογκάν ότι θα έρθει νύχτα, δεν έγιναν νύχτα, έγιναν μέρα μεσημέρι, γιατί ένα από τα πλοία που συμμετείχαν και ήταν μέσα στο λιμάνι ήταν τουρκικό αρματαγωγό. Οι σύμμαχοί μας, σε πολλά εισαγωγικά, από το ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγμή κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα. Και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό λέμε, για μας εχθρός δεν είναι ο τουρκικός λαός. Εχθρός είναι η τουρκική αστική τάξη που μαζί με την ελληνική αστική τάξη ανταγωνίζονται για το ποια από τις δύο θα κερδίσει περισσότερα και σέρνουν και τους δύο λαούς σε μια πολύ επικίνδυνη αιματοχυσία και σφαγή. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, με κανέναν άλλο λαό, με το λαό της Ουκρανίας, της Ρωσίας. Οι λαοί είναι οι μόνοι που μπορούν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα βρώμικα σχέδια.